Παρακαλώ, εμπρός. Λουτσία, ξαδέλφη. Εγώ είμαι. Πάτη, εσύ είσαι. Ναι, σε παίρνω μόνο και μόνο για να μην ανησυχείς. Γιατί έφυγες από το σπίτι, είσαι τρελή. Λουτσία, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα χάπια μου, καταλαβαίνε, σε παρακαλώ. Πρέπει να είμαι κοντά σε κάποιον που να μπορεί να μου τα δώσει. Θα πέσεις πάλι στα ίδια. Ίσως αυτή τη φορά να μην έχεις την ίδια τύχη, σε παρακαλώ, γύρνα στο σπίτι. Εδώ θα είσαι καλά, δεν θα σου κάνει κανείς κακό, σου το υπόσχομαι. Όχι, Λουτσία, είμαι καλά εδώ. Πού είσαι? Ζήτησα βοήθεια από τον Ρόνι. Γιατί είσαι με αυτόν? Δεν θα έπρεπε να είσαι εκεί. Δεν μου αρέσει. Εξάλλου, συμβαίνουν πολλά πράγματα, ούτε που φαντάζεσαι. Είσαι το μόνο άτομο που με καταλαβαίνει. Άκου, Λουτσία. Τώρα δεν μπορούμε να ειδωθούμε, όμως σου υπόσχομαι να σου τηλεφωνήσω. Πάτη, σε παρακαλώ, μην κλείνεις. Σε χρειάζομαι όσο ποτέ. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με καταλάβει. Λουτσία, θα σου τηλεφωνήσω. Θα σου τηλεφωνήσω πολύ σύντομα, εντάξει? Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, ξαδέλφη. Πάτη! Σαντί, το έχω σκεφτεί καλά και νομίζω ότι είναι καλύτερα και για τους δύο. Αυτή η σχέση πρέπει να τελειώσει. Τι πρέπει να καταλάβω? Ότι θες να με ξεφορτωθείς? Όχι, Σάντι, δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε μαζί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για τη δουλειά. Και για κάτι άλλο. Κάτι που εσύ θες να ψηφίσεις. Τι ακριβώς συνέβη, Λούτσιο? Γιατί? Σάντι, ο γιος έχει πολλά προβλήματα. Ασχολήσου λίγο μαζί του. Αφιέρωσε του λίγο χρόνο. Αυτή τη συμβουλή τη δίνω με την καρδιά μου. Μα δεν μπορώ να μελήσω τη ζωή μου, τη δουλειά μου. Αυτός είναι πια άντρας. Όχι, δεν είναι άντρας, Σάντι. Είναι ένας προβληματικός νέος. Το ξέρω, δεν είναι δουλειά μου να στα λέω όλα αυτά. Το ξέρω ότι ο Ρόνι δεν είναι καλά και σου υπόσχομαι να του βάλω κάποια όρια. Σάντι, εσύ είσαι φοβερή στη δουλειά σου και είσαι και πάρα πολύ εργατική. Όμως πρέπει να παραδεχτείς ότι σαν μητέρα απέτυχες. Πρέπει να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνεις. Δεν έχεις καμία σχέση με το ρόλο μου ως μητέρα. Ναι, ναι, έχω σχέση, Σάντι. Γιατί εγώ και ο Ρόνι έχουμε πολλές διαφορές. Και είμαι σίγουρος ότι βίασε τη φίλη μου την Περενισή για να με εκδικηθεί, γιατί ξέρει για τη σχέση που έχουμε εμείς οι δύο. Μίλησα μαζί του και το αρνήθηκε. Μήπως εσύ έχεις αποδείξεις ότι το έκανε αυτός? Όχι, δεν έχω, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτός ήταν. Σάντι, ας είμαστε φίλοι. Ας δουλεύουμε μαζί. Αλλά ας τελειώνουμε αυτή τη σχέση, γιατί δεν θα βγάλει πουθενά. Η κοπέλα που είχε το ατύχημα... Δυστυχώς απεβίωσε. Σας παρακαλώ. Πρέπει να αναγνωρίσετε το άτομο που βρίσκεται εδώ. Πρέπει να μας πείτε αν πρόκειται για την κόρη σας, κυρία. Ναι, εγώ θα το κάνω, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είναι η κόρη μου. Όχι, δεν είναι. Μήπως θέλεις να το κάνω εγώ αντί για σένα, μαμά? Όχι, όχι. Εντάξει, παιδί μου, θα δω αυτή την κοπέλα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είναι η Μπερενίσε. Δεν μπορεί να είναι αυτή. Η Μπερενίσε θα πρέπει ακόμα να αναρωτιέται τι ακριβώς συνέβη. Γιατί υπέφερε. Γι' αυτό άλλαξε αυτό το ύφος, Τέντι. Έλα, φίλε. Άκουσα με, Τέντι. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξέρεις... δεν νιώθω καλά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, στάσου, στάσου. Μην κάνεις εμετό μέσα στο αμάξι μου. Όχι, στάσου. Σταμάτα, σου λέω. Όχι. Άκουσε με, Τέντι, το πλυντήριο θα βγάλει τις κυλίδες αίματος από τον προφυλακτήρα. Αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει εδώ μέσα, γι' αυτό σε παρακαλώ ηρέμησε. Εξάλλου, Τέντι, όλα αυτά τα έκανα για σένα, φίλε μου. Τέντι, με καταλαβαίνεις, έτσι? Εσύ με ανάγκασες να το κάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανες. Εγώ ποτέ... ποτέ, ποτέ δεν θα ξεχάσω τα μάτια της, το πρόσωπό της πριν το αμάξι τη... Σταμάτα, Τέντι, σταμάτα! Σταμάτα! Μην αρχίζεις να κλαις, δεν θέλω δάκρυα. Με καταλαβες? Οι άντρες, οι αληθινοί άντρες, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δεν αρχίζουν τα κλάματα. Κοτούλα! Τι θα προμούσες, ε? Να μας στείλει αυτή η συχαμένη στη φυλακή, ε?
Πες μου! Άφησέ με, σε παρακαλώ. Φαίνεται πως ξέχασες τις προσβολές που μας έκανε ο κοντοστούπης ο Λούτσιο. Όλα άρχισαν από αυτό. Αυτός ο άθλιος μπάσταρδος κοιμάται με τη μητέρα μου για να πικάρει εμένα. Αυτό που κάναμε στη φιλεναδίτσα του ήταν ένα μήνυμα. Αλλά φαίνεται ότι δεν πήρε το μήνυμα. Αυτό που πραγματικά θα τον κάνει κομμάτια είναι αυτό που θα κάνουμε στη Λουτσία. Γι' αυτό η Λουτσία θα είναι η επόμενη. Ναι, Τέντι. Η Λουτσία δεν πρόκειται να μου γλιτώσει. Μαμά. Ραμόν. Έλα μέσα, παιδί μου. Πώς είσαι? Νιώθεις καλύτερα? Ναι. Η Καρμέλα μου έδωσε ένα χάπι και μου έκανε καλό. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθεις καλύτερα, μαμά. Και επιπλέον, σου έχω μια έκπληξη. Ραμόν, τι έκπληξη μου λες τώρα, έλα. Κλείσε τα μάτια. Θα σου αρέσει. Τι τρέλα είναι αυτή, Ραμόν, έλα. Κλείσε τα μάτια, σε παρακαλώ. Εντάξει. Τώρα μπορείς να τα ανοίξεις, μαμά. Σου υποσχέθηκα ότι θα σου φέρνα τον Ενρίκε και το έκανα. Ραμόν, τον έφερες. Έφερες το μωρό μου. Είμαστε εδώ μαζί σου, μαμά. Γεια σου. Χαίρομαι που ήρθες. Έλα, έλα, μην κλαις. Μη στενοχωριέσαι. Όμως δεν ξέρεις τι μου συμβαίνει. Ναι, ξέρω. Μίλησες με τη μαμά? Όχι. Όχι ακόμα. Και τότε, τι είναι αυτό που ξέρεις? Ότι έχεις αμφιβολίες. Ότι είσαι μπερδεμένη. Ότι νιώθεις ότι ο κόσμος σου γκρεμίζεται και δεν ξέρεις τι να κάνεις και τι να σκεφτείς. Ροξάνη, εγώ. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου, σώπα, σώπα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς δύο για τον πατέρα σου. Αυτή είναι η μαμά σου. Άντε, Ενρίκε. Αγκάλιασέ την. Έλα, αγόρι μου. Έλα σε μένα, έλα. Μη φοβάσαι. Είμαστε η οικογένειά σου, Ενρίκε. Όχι, 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 όχι. Αυτή χρειά είναι κακιά. Ο Ενρίκε είναι καλός, χρειά κακιά, κακιά. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια. Η μαμά υπέφερε πολύ επειδή δεν σε είχε κοντά της. Σ' αγαπάει πολύ, πραγματικά. Ενρίκε, αγάπη μου, δώσε μου μια ευκαιρία να σου δείξω πόσο σ' αγαπάω. Όχι. Είσαι κακιά. Ο Ενρίκε δεν σ' αγαπάει, δεν σ' αγαπάει, δεν σ' αγαπάει γιατί είσαι κακιά. Κακιά, 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 κακιά. Όχι, Ενρίκε, όχι. Ναι. Όχι, όχι. Αυτή η γριά είναι κακιά. Όχι, δεν είναι κακιά. Είναι κακιά. Δεν είναι κακιά, Ενρίκε. Κακιά, κακιά. Σου λέω αλήθεια. Είναι κακιά, κακιά, κακιά. Ενρίκε, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν θα με αποδεχτεί. Πρέπει να του δώσεις χρόνο, μαμά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ξέρω ότι δεν θα με αγαπήσει ποτέ. Και αυτό εξαιτίας του Ροδόλφου. Αυτός τον δηλητηρίασε εναντίον μου. Ό,τι και να πω τώρα δεν θα τον κάνει να καταλάβει την αλήθεια. Δεν έχει σημασία, μαμά. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Θα δεις ότι σιγά σιγά θα κερδίσεις τον Ενρίκε. Η αγάπη της μητέρας θα τον κάνει να δει την αλήθεια. Πέρα από τα λόγια, πέρα από κάθε εξήση, είναι η αγάπη σου που θα κάνει τον Ενρίκε να καταλάβει τα πράγματα. Μακάρι, παιδί μου. Μακάρι να γίνει όπως το λες. Θα γίνει, μαμά. Τώρα θα πάω τον Ενρίκε να τακτοποιηθεί.
Θα του δώσω το δωμάτιο του Ερνέστου. Συμφωνείς? Ναι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Έτσι. Έτσι θα μπορούν να είναι μαζί. Κατά κάποιο τρόπο. Θα είναι λες και ο Ερνέστος ξαναγύρισε στο σπίτι. Ακόμα καλύτερα. Θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Θα μου πεις την αλήθεια για τον πατέρα μου? Θα μου πεις ποιος είναι? Λουτσία, είμαι εδώ για να σου πω όλα όσα ξέρω για τον πατέρα σου. Για τον αληθινό σου πατέρα. Τον Πάντσο. Και εσύ, Ροξάνη, θα με κοροϊδέψεις. Ξέρω ότι ο Πάντσο δεν είναι ο πατέρας μου, το ξέρω. Λοιπόν, εξήγησέ μου. Πώς και δεν είναι? Ποιος σε φρόντιζε εσένα όλα αυτά τα χρόνια? Ποιος σου έδωσε όλα όσα έχεις? Και δεν αναφέρομαι μόνο στα υλικά αγαθά, όχι. Αλλά στην αγάπη, στη στοργή, στο σεβασμό. Το ξέρω, αλλά αυτό... Όλα, όλα αυτά τα οφείλεις στον Πάντσο. Κι αν είσαι τώρα μια κοπέλα καλή, όμορφη, έξυπνη, ένας άνθρωπος με αρχές και αξίες, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι επειδή ο Πάντσο πάσχισε για να σε μεγαλώσει όπως μια πραγματική πριγκίπισσα. Είσαι ο άνθρωπος που είσαι χάρη στον Πάντσο, τον πατέρα σου, Λουτσία. Το ξέρω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον αγαπώ πολύ και δεν θα πάψω ποτέ να τον αγαπώ. Αλλά αυτό... Αλλά τίποτα, Λουτσία. Όχι, όχι, όχι. Κανείς δεν αξίζει να λέγεται πατέρα σου εκτός από τον Πάντσο. Όμως δικαιούμαι να μάθω την αλήθεια. Δικαιούμαι να μάθω ποιος είναι ο αληθινός μου πατέρας. Ακόμα κι αν δεν είναι καλός άνθρωπος. Ακόμα κι αν αυτός είναι ένας εγκληματίας, το πιο συχαμένο κατά κάθε. Δικαιούμαι να μάθω την αλήθεια. Και θα ήθελα να το ρωτήσω γιατί μου το έκανε αυτό. Γιατί με εγκατέλειψε. Δικαιούμαι μια εξήγηση, Ροξάνη. Λουτσία, μη μου φέρεσαι σαν να με χαζεί. Μη μου φέρεσαι σαν τη μαμά. Το άκουσα πολύ καλά όταν σου έλεγε ότι ο Πάντσο δεν είναι πατέρας μου. Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Σε παρακαλώ, πες τη μου. Σε ηκετεύω. Σε κλιπαρώ. Τι θέλετε? Τι κάνετε εδώ? Ελπίζω να μην κάνετε κανένα λάθος. Θα ήταν εσφάλμα σας. Θα ήταν το τελευταίο που θα κάνατε στη ζωή σας. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ενωμένες μπορούν να είμαστε πιο δυνατές. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνετε πιο δυνατές. Και μετά τι? Και μετά ακολουθεί το σχέδιο. Μάθαμε ότι έχεις κάποιες ιδέες που θα μας βοηθήσουν να φύγουμε από εδώ και γι' αυτό μπορούμε να σε στηρίξουμε. Εσύ είπες ότι είχες ένα σχέδιο για να βγεις από εδώ. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει όλες. Βλέπω ότι αρχίζετε να καταλαβαίνετε. Αυτό που θέλουμε είναι να φύγουμε από εδώ. Και αν το μόνο σχέδιο που θα μας βοηθήσει είναι το δικό σου, θα το ακολουθήσουμε. Ωραία, τώρα που συμφωνήσαμε, έχω να θέσω μόνο έναν όρο. Κανείς δεν φεύγει όταν είναι φυλακή. Η μόνη έξοδος είναι ο θάνατος. Έγινε σαφής? Εγώ σκοτώνω για να βγω από εδώ. Και τα κορίτσια επίσης. Πολύ καλά. Τότε θα κάνετε ό,τι πω εγώ, όταν το πω εγώ. Είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε. Πες μας μόνο τι πρέπει να κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Έχω ένα σχέδιο. Αυτό θα μας βγάλει από εδώ. Και κανείς δεν θα μας εμποδίσει. Ποιος είναι, Ροξάνη? Ποιος είναι ο αληθινός μου πατέρας? Εσύ τον ξέρεις. Σε παρακαλώ, πες τον μου. Λουτσία, εγώ δεν μπορώ. Γιατί όχι?
Έχω την ανάγκη να μάθω την αλήθεια. Έχω την ανάγκη να μάθω τι πραγματικά συνέβη. Γιατί η μαμά έλεγε ψέματα σε όλους μας. Δεν μπορώ να αντέξω. Αλλά ψέματα, Ροξάνη, κοίτα με. Παιδί μου. Παιδί μου. Θα ήθελα να σου μιλήσω. Να σου πω όλη την αλήθεια, αλλά... δεν είμαι εγώ αυτή που πρέπει να το κάνει, κατάλαβε με. Δεν έχω το δικαίωμα να σου πω πώς συνέβησαν τα πράγματα. Είναι η ζωή της μαμάς σου. Είναι και δική μου ζωή, Ροξάνη. Λουτσία, κατάλαβε το. Η Μιλάγκρος πρέπει να σου μιλήσει γι' αυτό. Εκείνη είναι που πρέπει να το κάνει. Μα εγώ μίλησα μαζί της και τα αρνήθηκε όλα. Ποτέ δεν θα μου πει τίποτα. Ποτέ. Αγάπη μου. Σε παρακαλώ, Ροξάνη. Είσαι η μόνη που μπορείς να διαλύσεις τις αμφιβολίες μου. Σε παρακαλώ. Πες μου ποιος είναι. Πες το μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, Λουτσία. Στορκίζομαι στο Θεό ότι δεν ξέρω. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ και σου ορκίζομαι ότι θα έδινα τα πάντα για να μάθω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο πατέρας σου. Εσύ με γνωρίζεις, κυρία. Ξέρεις ότι με σένα δεν έχω μυστικά. Ξέρεις πόσο γενναιόδωρος και πόσο βάναυσος μπορώ να γίνω. Όμως σε οικετεύω για εκείνη την αθώα κοπέλα που εγώ δεν είχα το θάρρος να την προστατεύσω. Σε οικετεύω για την κόρη μου, για τη Λουτσία. Καρπό της μεγαλύτερης αμαρτίας μου. Αμαρτία που ξέρω ότι δεν μου συγχωρείς. Γιατί ούτε κι εγώ θα μπορέσω να μου συγχωρήσω ποτέ. Όμως δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ξέρεις ότι δεν ήθελα να της κάνω κακό. Εσύ γνωρίζεις τα σχέδιά μου. Ξέρεις ότι πολύ σύντομα θα κληρονομήσω εν ζωή αυτό που δικαιωματικά μου ανήκει. Όμως είμαι πρόθυμος για οποιαδήποτε θυσία. Για εκείνη και τη μητέρα της. Για να μπορέσουν να έχουν αυτό που τους αξίζει. Είμαι διατεθειμένος για τα πάντα, κύριε. Προκειμένου αυτές οι δύο να μπορούν να είναι μαζί, ευτυχισμένες για πάντα. Ηρέμησε, Ραμόνα. Εγώ είμαι μόνο. Σε περίμενα. Τι κάνεις εδώ? Εδώ είναι οι τουαλέτες. Έπρεπε να έρθω. Εξάλλου αυτή είναι μια πολύ καλή ώρα για να κάνουμε δουλειές. Δουλειές? Mm-hmm. Καλύτερα να γυρίσεις το κελί σου. Ξέρεις τι είναι αυτό? Πού τα βρήκες τόσα λεφτά? Σημασία έχει ότι τα έχω. Και ότι μπορούν να γίνουν δικά σου. Οι κοπέλες μου είπαν ότι είσαι καλή στις διαπραγματεύσεις. Εξαρτάται από τη δουλειά. Αν είναι καλή, είμαι κι εγώ καλή. Είναι πολύ καλή. Και πρέπει επίσης να ξέρεις ότι τώρα εγώ είμαι αυτή που διατάζει. Κάτι έχει πάρει ταυτή μου. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλειά. Φυσικά όχι. Απλώς ήθελα να καταστήσω σαφές ότι από εδώ και πέρα θα συναλλάσσεσαι μαζί μου. Μόνο αυτό? Ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά μόνο για να μιλάς. Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
Αύριο θα μας πάνε στο ιατρείο, την κρατούμενη που είναι έγκυος και εμένα. Είναι ρουτίνα. Είναι μια απλή εξέταση αίματος για να αποδειχθεί εγκυμοσύνη. Μη μου πεις ότι φοβάσαι τη βελόνα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Χρειάζομαι μόνο να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να αλλάξεις τις εξετάσεις αίματος. Τι? Και γιατί αυτό? Κάνε μόνο αυτό που σου λέω. Αυτό σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι έγκυος. Μη φωνάζεις και άλλαξε τις εξετάσεις αίματος. Όλοι πρέπει να πιστέψουν ότι εγώ είμαι η έγκυος. Όλος ο κόσμος. Όλοι πρέπει να πιστέψουν ότι εγώ περιμένω πράγματι παιδί. Ερνέστο. Ερνέστο. Ενρίκε. Ερνέστο. Και Ενρίκε. Και Ερνέστο. Και Ενρίκε. Αδερφός μου. Αδερφός μου. Ναι. Αδερφός μου. Και είστε όλο ίδιοι. Είσαι ακριβώς όπως εκείνος. Ορίστε, το κλουβί για το κουνέλι είναι έτοιμο. Του έδωσες το φάρμακο? Ναι, ναι, του έδωσα το φάρμακο. Δεν του αρέσει το φάρμακο. Δεν του αρέσει, όχι, όχι, δεν του αρέσει. Ναι, αλλά πρέπει να του το δίνεις για να γίνει καλά. Και θα δεις ότι πολύ σύντομα θα γίνει καλά. Α, και καθόλου σοκολάτες, καταλαβες? Ωραία. Θα είσαι πολύ άνετα εδώ. Αύριο θα πάμε να αγοράσεις ρούχα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Από εδώ και στο εξής, αυτό θα είναι το δωμάτιό σου. Θα μείνεις μαζί μας σε αυτό το σπίτι. Ερνίκε, μένει με Ροδόλφο. Ναι, αυτό ήταν παλιά, γιατί δεν ξέραμε για σένα. Αλλά τώρα πρέπει να μείνεις μαζί μας, γιατί είμαστε η οικογένειά σου. Όχι, 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 όχι. Ροδόλφος αγαπάει, Ενρίκε. Ροδόλφος καλός. Ροδόλφος αγαπάει, Ενρίκε. Ροδόλφος είναι καλός. Καλά, Ενρίκε. Φτάνει, φτάνει, Ενρίκε. Σταμάτα. Εντάξει. Δεν πρόκειται να πάθεις κακό εδώ. Ο Ροδόλφος σε φρόντισε για λίγο, αλλά τώρα θα σε φροντίσω εγώ. Θα μείνεις εδώ με τη μαμά και με μένα. Καταλαβες? Και με το κουνελάκι μου? Ναι, πολύ σωστά. Με το κουνελάκι σου. Είμαστε μια οικογένεια, Ενρίκε. Και οι οικογένειες ζουν μαζί, αλληλοϋποστηρίζονται, αλληλοβοηθούνται και κυρίως αγαπιούνται πολύ. Τώρα ναι, τώρα το παρακάνανε σε αυτό το σπίτι. Την κάτσαμε τη βάρκα, γιατί φανταστείτε, έχουμε ένα τρελό στην οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι είναι επικίνδυνος, γιατί κοιτάζει παράξενα. Σε κοιτάζει με ένα βλέμμα πλάγιο, θα λέγει κανείς ότι από στιγμή σε στιγμή θα σου επιτεθεί. Ένα πράγμα θα σας πω. Εμένα αυτός ο κύριος δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι ότι μοιάζει πολύ στο μακαρίτι. Αχ, Παναγίτσα μου, καραμελίτσα, αχ. Μην αναφέρετε το μακαρίτι μη τυχόν και αποφασίσει να εμφανιστεί σαν φάντασμα από τον άλλο κόσμο, μη. Κύριε. Αχ, Παναγιά μου. Αφεντικό, μην εμφανίζεστε έτσι ξαφνικά, γιατί μπορεί να πάθουμε έμφραγμα από την τρομάρα μας. Σας φώναξα για να σας ενημερώσω για κάποιες αλλαγές που θα γίνουν στο σπίτι. Η πρώτη και η κυριότερη είναι ότι ο αδελφός μου, ο Ενρίκε, θα μείνει μαζί μας. Θα μένει στο δωμάτιο του Ερνέστου. Αχ, όμως αφεντικό, μπορεί έτσι να θυμώσει ο Μακαρίτης και να αποφασίσει να εμφανιστεί από τον άλλο κόσμο σαν φάντασμα. Το δεύτερο είναι, όπως γνωρίζετε όλοι, ότι η μητέρα μου είναι ακόμα άρρωστη και δεν μπορεί να φροντίσει τον αδελφό μου. Γι' αυτό θα ζητήσω από όλους σας να φροντίσετε πολύ καλά τον Ενρίκε, σε ό,τι και αν χρειαστεί. Σε όλα? Ακριβώς. Ο Ενρίκε είναι σαν ένα μεγάλο παιδί. Το σώμα του μεγάλωσε, αλλά το μυαλό του παγιδεύτηκε σε έναν παιδικό κόσμο. Γι' αυτό μερικές φορές δεν εκφράζεται πολύ καλά. Έχει στιγμές μελαγχολίας, κρίσης επιθετικότητας, αλλά δεν είναι επικίνδυνος. Είναι ένα καλό παιδί που χρειάζεται όλη την αγάπη μας και την υπομονή μας. Εντάξει? Μην ανησυχείτε για τίποτα, κύριε. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα φροντίσουμε τον αδερφό σας. Σε ευχαριστώ, Καρμέλα. Σύντομα η μητέρα μου θα γίνει καλά και θα μπορέσει να του αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Με το γιατρό μίλησες? Ναι, κύριε. Είπε ότι θα έρθει να τη δει αύριο. Τέλεια. Αν έρθει όταν εγώ λείπω,
ή αν η μητέρα μου υποτροπιάσει ή κάτι τέτοιο, σε παρακαλώ, ειδοποίησέ με, Καρμέλα. Δεν έχει σημασία το που θα είμαι. Θα έρθω αμέσως, εντάξει? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τον Ενρίκε. Καλό σας βράδυ. Θέλω να μιλήσουμε, Μιλάγκρος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το κάνεις. Γιατί αφορά την κόρη μου. Τι τρέχει με τη Λουτσία? Μίλησα μαζί της. Είναι πολύ άσχημα. Πολύ στενοχωρημένη με το θέμα του πατέρα της. Γιατί κάνεις την κόρη μου να υποφέρει? Μα τι βλακίες λες τώρα, Ροξάνη. Εγώ τα αρνήθηκα όλα. Της είπα ότι ο μόνος πατέρας που έχει είναι ο Πάντσο. Εγώ δεν συμφωνώ. Τα ψέματα θα κάνουν τη Λουτσία να μην πιστεύει κανέναν μας. Δεν θα πιστεύει πια όσα της λέμε. Εσύ εκμεταλλεύεσαι την κατάσταση. Πες μου τι θέλεις. Να τρέξεις να της πεις ότι δεν είμαι η μητέρα της? Αυτό θέλεις? Όμως δεν θα περάσει το δικό σου, Ροξάνη. Κάθε μέρα γίνεσαι όλο και πιο διαστραμμένη. Πώς διανοήθηκες ότι θα κάνω κακό στην κόρη μου? Αν πρέπει να παριστάνω όλη μου τη ζωή τη θεία της, θα το κάνω. Ξέχασα πόσο καλή και πόσο αγία είσαι. Τόσο, ώστε ο άντρας μου εμπιστεύτηκε περισσότερο μία πρώην κατάδικο από μένα τη γυναίκα του. Δεν με προσβάλλεις πια. Κι αν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε γιατί εσύ η ίδια το προκάλεσες με τα ψέματά σου. Δεν χρειάζομαι κηρύγματα, Ροξάνη. Σε βαρέθηκα πια. Κατάλαβε ένα πράγμα. Δεν αξίζει τη Λουτσία η υποτιθέμενη μητέρα της να της λέει ψέματα συνεχώς. Και τι θες να κάνω? Να της μιλήσεις. Είναι καιρός η Λουτσία να μάθει ποιες είναι οι ρίζες της. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, Μιλάγκρος. Ήρθε. Κύριε, σας ενοχλώ? Όχι, παίρνε, παίρνε μέσα. Φαντάζομαι ότι έχεις να μου πεις κάτι σημαντικό για να έρθεις τέτοια ώρα. Σήμερα ήρθε εδώ και σας έψαχνε η Ροξάνη Σάντος. Η Ροξάνη ήρθε εδώ? Ήταν πολύ αγχωμένη, σαν να είχε συμβεί κάτι. Είπε κάτι? Όχι, δεν είπε τίποτα για να με κάνει να καταλάβω. Αλλά φαινόταν ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Παράξενο. Τι να συμβαίνει? Καλώς, όπως και να έχει, θα τη δω αύριο. Και κάτι ακόμα, κύριε. Ήρθε στο γραφείο του κτήματος αυτός ο φάκελος. Είναι από το δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι αυτό που περιμένατε. Υπέροχα, κόμπρα. Αύριο θα είναι μια πολύ τυχερή μέρα. Μια μέρα με πολύ καλά νέα. Καιρός ήταν αφεντικό. Ναι, σωστά, καιρός ήτανε. Και το χρειάζονται ιδιαίτερα η Ροξάνη και η Λουτσία. Αυτή είναι η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου υπέρ της Ροξάνης. Ποια νομίζεις ότι είσαι? Πώς τολμάς να μου μιλάς έτσι? Δεν αντέχω πια αυτό το υπεροπτικό ύφος που έχεις. Δεν αντέχω να μου μιλάς με αυτόν τον τόνο. Μου φέρεσε λες και η τύχη της κόρης μου και η δική μου είναι στα χέρια σου. Είναι η κόρη μου, Μιλάγκρος. Μην το ξεχνάς ούτε για ένα λεπτό αυτό. Είναι η κόρη μου. Και θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για να μην υποφέρει άλλο. Δεν σου φαίνεται? Τώρα θέλεις να μάθει την αλήθεια? Την ξέρει ήδη. Ξέρει ότι ο Πάντσο δεν είναι πατέρας της και θέλει να μάθει κι άλλα. Μιλάγκρος κάνει συνεχώς ερωτήσεις. Βασανίζεται από τις αμφιβολίες. Προφανώς επειδή ξέρει ότι την εξαπατήσαμε. Και δεν μπορούμε να παρατείνουμε αυτή την κατάσταση, Μιλάγκρος. Έχει το δικαίωμα να τα μάθει όλα. Και εγώ έχω το δικαίωμα να μην τις τα πω. Θυσιάστηκα για τη Λουτσία, για τον Πάντσο, για όλους. Όλη μου τη ζωή την αφιέρωσα σε αυτήν εδώ την οικογένεια. Και κανείς δεν μου το αναγνωρίζει, Ροξάνη.
Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι εδώ δεν πρόκειται για σένα, αλλά ότι μιλάμε για τη Λουτσία. Αυτή είναι που μετράει περισσότερο. Και τώρα δεν είναι ευτυχισμένη. Μιλάγκρος, υποφέρει πολύ εξαιτία σου και εσύ πρέπει να βάλεις ένα τέλος αυτό. Εγώ? Ναι, Μιλάγκρος. Η Λουτσία πιστεύει ότι εσύ είσαι η μητέρα της. Άρα λοιπόν πρέπει εσύ να πας να της μιλήσεις και να της τα πεις όλα. Το λες σαν να ήταν πολύ εύκολο αυτό. Όχι, ξέρω ότι δεν είναι. Αλλά έτσι όπως είχες το θράσος να λες ψέματα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι όπως τόλμησες να μου κλέψεις την κόρη μου, να κοροϊδεύεις τον άντρα σου και τη Λουτσία, έτσι τώρα πρέπει να έχεις το θάρρος να την κοιτάξεις στα μάτια και να της πεις όλη την αλήθεια. Αυτό ποτέ. Δεν σε νοιάζει καθόλου που η Λουτσία υποφέρει? Δεν καταλαβαίνεις ότι οι αμφιβολίες είναι σαν δηλητήριο που σε σκοτώνει? Που σου σκοτώνει κάθε ελπίδα να γίνεις ευτυχισμένη. Μιλάγκρος, πρέπει να της μιλήσεις, σ' αρέσει ή όχι? Ναι, θα το κάνω. Θα μιλήσω στη Λουτσία, αλλά δεν θα πω αυτά που θέλεις. Τι σχεδιάζεις πάλι? Τι σκοπεύεις να της πεις? Αυτό είναι δικό μου θέμα και σου απαγορεύω να ανακατευτείς αυτό. Εγώ είμαι η μητέρα της και ξέρω καλά πώς πρέπει να της μιλήσω. Όμως άσε με να σου πω κάτι. Την τελευταία λέξη την έχω εγώ, Ροξάνη. Γι' αυτό σε προειδοποιώ. Μην μπεις ανάμεσα στη Λουτσία και εμένα. Μην το κάνεις, γιατί θα είναι χειρότερα για όλους. Αυτό το υπογράφω. Ο μπαμπάς δεν υπάρχει πια. Τι γρήγορα που έγιναν όλα. Ακόμα δεν το πιστεύω ότι πέθανε ο μπαμπάς. Ναι. Είναι πάντα δύσκολο να δεχτείς το θάνατο. Όμως ο καιρός περνάει και τα γιατρεύει όλα. Περνάει μια μέρα, μετά άλλη και η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να συνηθίσω. Θα συνηθίσεις. Μάλιστα, σε βλέπω πιο ήρεμη. Πιο κυρία του εαυτού σου. Είναι πιθανόν. Όσο έκλαψα, έκλαψα. Τώρα θέλω να κοιτάξω μπροστά. Αυτό μου έμαθε ο μπαμπάς και αυτό θα κάνω. Κι έτσι πρέπει. Δεν ξέρω. Πρέπει να γυρίσεις στη δουλειά. Και στο μαγαζί σου, να ασχοληθείς με κάτι. Η δουλειά πάντα βοηθάει. Και ο καιρός περνάει. Κι έτσι οι πληγές επουλώνονται. Δεν έχω πάψει να το κάνω, Ραμόν. Παρόλο που πέθανε ο μπαμπάς, συνέχισα να δουλεύω. Σε τι αναφέρεσαι? Ελπίζω να μην σε πειράσει αυτό που θα σου πω. Αλλά έκανα κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Κάτι που αφορά εσένα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Γιατί πράγμα μιλάς? Εγώ ξέρω ότι περνάς πολύ δύσκολες στιγμές. Και γνωρίζω την οικονομική σου κατάσταση. Αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Αλλά τι σχέση έχει η κατάστασή μου με αυτό που μου λες τώρα? Αγάπη μου, πήρα την πρωτοβουλία να μιλήσω με το χρηματιστή μου και αγόρασα κάποιες μετοχές της εταιρείας σου. Τι πράγμα? Για ποιο λόγο? Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί δεν θα αφήσω τη Ροξάνη Σάντος να κάνει κακό στον άντρα που αγαπώ. Μιλάς σοβαρά, Έλενα? Είναι αλήθεια αυτά που μου λες? Απολύτως αλήθεια. Και αυτό ο μπαμπάς μου το έμαθε. Η αγάπη δεν είναι μόνο όμορφα λόγια και να παραδίνεσαι στο πάθος. Η αγάπη αποδεικνύεται με πράξεις. Και εγώ δεν θα επιτρέψω στη Ροξάνη να σε καταστρέψει. Έλενα, εμένα δεν θα με καταστρέψει κανείς. Εγώ δεν φοβάμαι τη ζωή. Και ούτε φοβάμαι να ξαναρχίσω από το μηδέν. Όσο για τη Ροξάνη, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα μπορώ να το λύσω μόνος μου. Το ξέρω. Αλλά και έτσι θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω, αγάπη μου. Και η Ροξάνη Σάντος θα αναγκαστεί να με έχει στο διοικητικό συμβούλιο ως την κυριότερη μέτοχο της εταιρείας. Και δεν ξέρεις πόσο πολύ θα το ευχαριστηθώ. Αυτή είναι η τελευταία έκθεση. Του τελευταίου μήνα. Καριδάδι είναι όλα στο κόκκινο. Από ό,τι βλέπω, όλα είναι έξοδα και έξοδα και έξοδα. Δεν υπήρξε έλεγχος των εξόδων, κυρία. Οι προμηθευτές ανέβασαν τις τιμές και ο κύριος Πάντσο, ο Θεός δεν τον έχει καλά, είχε τόσα προβλήματα που δεν έκανε έλεγχο. Όμως υπάρχει μια συμφωνία με το κτήμα των Μονκάδα. Οι πρώτες ύλες πρέπει να έρχονται από εκεί. Αυτή είναι η σωστή απόφαση, αλλά δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε μετά, Καριδάδ. Ναι,
Με την άδειά σα. Πέρασες από το σπίτι μου και με έψαχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ σωστά, Ροδόλφε. Θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Ο ιερέας είσαι εσύ, Ροδόλφε. Και οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε ένα αεροδρόμιο του Μεξικού, που όλος τυχαίως είναι κοντά στη φυλακή, όπου ήμουν κλεισμένη για χρόνια. Πώς βρήκες αυτές τις φωτογραφίες? Έχει σημασία? Είσαι εσύ ντυμένος ως ιερέας. Και αυτό είναι που μετράει. Ή θα αρνηθείς ότι είσαι εσύ? Όχι. Δεν έχει κανένα νόημα να το κάνω. Εσύ προσποιήθηκες ότι είσαι ιερέας για να στείλεις την κασέτα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Γιατί, Ροδόλφε? Τι ήταν αυτό που ήθελες να κρύψεις? Θα μπορούσες να τη στείλεις με χίλιους τρόπους. Όμως το έκρυψες. Γιατί? Τι σχέση έχεις εσύ με εκείνη την κασέτα? Μήπως ήσουν εσύ που την τράβηξες? Όταν ο Ραμόν Μονκάδα, ο άντρας σου, σε έστειλε στη φυλακή, εγώ υποσχέθηκα να σε βοηθήσω. Ο Ρικάρντο Μοντενέγκρο δεν είχε στοιχεία για να σε υπερασπιστεί. Όμως εγώ βρήκα τις αποδείξεις. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν ακόμα στη φυλακή. Θα σε θεωρούσαν ακόμα ενοχή. Κράτησα την υπόσχεσή μου. Και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμα. Εσύ πρέπει να ξέρεις ότι ο Ερνέστος Λιομποένο δεν με βίασε εκείνη τη μέρα. Στη μνήμη μου υπήρχε μόνο αυτός. Αλλά με είχαν ναρκώσει. Και οι αναλύσεις που έγιναν έδειξαν ότι δεν ήταν αυτός. Εσύ μπορείς να μου πεις? Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι είσαι ακόμα μια νέα γυναίκα. Και πολύ όμορφη. Έχεις μια κόρη που είναι ευλογία Θεού. Και όσοι σου έκαναν κακό πριν τόσα χρόνια, τώρα το πληρώνουν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια δικαστική απόφαση η οποία σε αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτρια όλης της περιουσίας των Μονκάδα. Τώρα όλα είναι δικά σου. Το κτήμα και όλα είναι δικά σου. Εσύ είσαι ιδιοκτήτρια. Εσύ και η κόρη σου.